φωνή σας. Να σας πούμε τώρα ότι θα ξεκινήσει η κλήρωση για το σματάκι που βρίσκεται εδώ και 4 μήνες. 5 μήνες. Εδώ στο ταξίδι στον χρόνο. Ερχόσασταν όλοι για να απολαύσετε ένα καφέ, ένα ποτό. Καθημερινά εδώ πέρα και ρίχνετε το λαχνό σας. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα το κερδίσει. Ωραία, να θυμίσουμε βέβαια και πόσα δώρα έχει δώσει στο παρελθόν το ταξίδι στον χρόνο και ο Τάσος Αβαΐδης εδώ πέρα. Ταξίδι στο εξωτερικό, την πολυπόθετη Βέσπα πέρσι. Σκούτερ. Τι ξεχνάω, κύριε Τάσο μας. Τα είπα όλα και τώρα έχουμε το σμαρτάκι. Κάθε χρόνο μεγαλώνει το δώρο. Του χρόνου δεν μας έχετε δουλειά. Ένα σπίτι. Δεν θέλουμε, έχει έρθει, άστο. Ποιος το θέλει το αυτοκίνητο? Ένας μικρούλης ακούστηκε. Ποιος είναι αυτός ο μικρούλης, γιατί να τραβήξει. Να μας βοηθήσει. Έλα εδώ, πού είσαι. Πώς σε λένε? Λάζαρε. Άντε, Λάζαρε, για να δούμε πόσο τυχερός θα είσαι. Θα τραβάς λαχνούς για να δούμε τους εκδίσει. Ναι. Πάνω από 100.000. Πάρε Λάζαρε το χέρι και τράβηξε ένα χαρτάκι και δώσ' το σε μένα. 60, 208. Πάρω εγώ μετά, εντάξει. Πού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις ξανακεντρήσει κάτι τόσο μεγάλο? Είναι η πρώτη φορά. Τι να το κάνεις, εσείς? Ναι. Ωραία, άρα θα σε βλέπουμε στους δρόμους της Κοζάνης, θα βολτάρεις, έτσι. Δίπλωμα έχεις. Τέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την υπομονή σας. Να ξέρετε ότι το ταξίδι στον χρόνο θα συνεχίσει να έχει εκπλήξεις για σας, αλλά πάνω απ' όλα να βρίσκεται εδώ, κοντά σας, για τη διασκέδασή σας. Όχι, δεν είχα. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερως, κύριε Τάσο, έτσι δεν είναι? Γιατί το πήρε ένας άνθρωπος που δεν είχε αυτοκίνητο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα το κρατήσεις. Φυσικά και θα το κρατήσω. Και θα κάνεις πολλές βόλτες στην Κοζάνη. Εννοείται. Θα σε βλέπουμε και όχι μόνο στην Κοζάνη. Έτσι. Φυσικά. Είσαι χαρούμενη? Πάρα πολύ. Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω.